Καταρχάς να δηλώσουμε σαν Συνδικάτο Οικοδόμων τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί εμείς σαν Συνδικάτο Οικοδόμων είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, σαν Ομοσπονδία Οικοδόμων και σαν Συνδικάτο Οικοδόμων έχουμε πάρει απόφαση μετά την πετυχημένη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 21 Σεπτέμβρη. Έχουμε πάρει απόφαση για κλαδική απεργία στις 8 Νοεμβρίου. Γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο νεκρό και σακατεμένο εργάτη στις κατασκευές. Έχουμε από αυτό το χρόνο, από την αρχή του χρόνου, 15 νεκρούς. Άρα διεκδικούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Πραγματικά η μεγαλοεργοδοσία δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για τις ζωές μας. Μόνο με τη δράση μας και τον αγώνα μας μπορούμε να το πετύχουμε. Επίσης δεν ανεχόμαστε να δουλεύουν συνάδελφοι 65 και 67 και 62 χρόνων στη σκαλοσιά. Διεκδικούμε τα υπεραγρόστων αίσθημα που είναι δικός μας σκόπος να διανεμηθούν στους συναδέλφους για να βγουν επιτέλους στη σύνταξη. Διεκδικούμε και δεν ανεχόμαστε ο μισθός μας να τελειώνει στις 15 του μήνα, άρα από αυτή την άποψη διεκδικούμε να γίνει υποχρεωτική, αναγκαστική η κλαδική σύμβαση που έχουμε υπογράψει με μεγάλους αγώνες, ούτως ώστε να είναι μαξιλάρι ο κατώτατος μισθός και να μην διαπραγματεύεται με ίσους όρους σε εισαγωγικά ο κάθε συνάδελος με τον κάθε εργοδότη, ξεχωριστά. Επίσης, διεκδικούμε άμεσο βοήθημα στους πληροπαθείς συναδέλφους στη Θεσσαλία. Και πώς θα το πετύχουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να είναι η πιο μαζική απεργία των τελευταίων χρόνων. Πώς θα το πετύχουμε, στόμα το στόμα, με το Μητρό, το κάθε μέλος μας, να πει και σε έναν συνάδελφο άλλο, να γίνει γνωστό σε όλους τους συναδέλφους. Να γίνει γνωστό σε όλα τα γιαπιά και σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια, με μαζικές γενικές συνελεύσεις στα μεγάλα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης, όπως Διαβαλκανικό και σε Μετρό, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι στις κατασκευές να κάνουν δικό τους αγώνα, να καταλάβουν την δική τους απόφαση και είναι δική τους απόφαση και τα αιτήματα που τους πονάνε να το κάνουν πράξη και να έρθουν από τα κάτω αποφάσεις. Επίσης, με οπτική προπαγάνδα, να μην μείνει για πει και μεγάλο εργοτάξιο χωρίς αφίσα ή χωρίς ανακοίνωση. Ούτως ώστε, τέλος, για να ολοκληρώνω, να είναι μια απάντηση και στην κυβέρνηση και στη μεγαλοεργοδοσία ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων και ξέρει να πετυχαίνει απεργίες και να παίρνει και τα αποτέλεσμα της απεργίας, αλλά και να περιφρουρεί και τις απεργίες ενάντια σε αυτόν τον νόμο που έχει φέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστώ.